Ώρα 9 το πρωί. 42χρονος άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο έξω από μια πολυκατοικία με το τραγικό αυτό περιστατικό να προκαλεί αναστάτωση σε γειτονιά της Θερίσου επί της οδού Ψυχάρη. Μια διαμάχη έγινε αντιληπτή και μετά από λίγο ακούστηκε ένας κάτι σαν πυροβολισμός, όχι όμως δυνατός πυροβολισμός. Ο άνθρωπος έπεσε και κάλεσα μετά αστυνομία και ΚΑΒ. Ο 42χρονος άνδρας που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο, μετέβη έξω από το σπίτι που διαμένει η φίλη του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε καλέσει την αστυνομία λέγοντας ότι ένας άνδρας βρίσκεται έξω από το σπίτι της και ότι κρατάει ένα αντικείμενο. Πώς ακριβώς έγινε? Λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας έφτασε σε αυτό το απονενοημένο διάβημα για προσωπικούς λόγους με την αστυνομία να διερευνά το περιστατικό. Νομίζαμε ότι ήταν κάτι από του Πάσχα τα βεγγαλικά, κάτι τέτοια. Αυτό. Προσωπικά δεν έδωσα σημασία και κατέβηκα αργότερα. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με τους γειτόνους να δούμε τι και πώς. Απλά εντάξει, είναι όλοι σοκαρισμένοι. Την κοπελιά την είχα δει. Μένει μόνη η κοπέλα? Μάλλον μόνη. Αλλά τον ταλέπορο που χτυπήθηκε δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι τον είχα ξαναδεί. Ήταν άλλος άνθρωπος με αίματα και ταλαιπωρημένος. Αν έπνευε βαριά, αλλά ζούσε. Σε κακή κατάσταση, πάρα πολύ κακή κατάσταση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα σε κρίσιμη κατάσταση και το μετέφερε στο Βενιζέλη νοσοκομείο. Κακά πράγματα είναι αυτά. Εντάξει, αυτά είναι οι δύσκολες καταστάσεις που φτάνει ο κόσμος από διάφορες αιτίες. Άλλες δικαιολογούνται, άλλες δεν δικαιολογούνται. Με τραύματα στο κεφάλι, ο 45χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΦ του νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.